κυρίες και κύριοι, από το Παλαού Μπλαουγκράνα της Βαρκελόνης, γεια σας. Σε μαγνητοσκόπηση θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Άρη με την Μπαρσελόνα, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Είναι ο δεύτερος αγώνας της ελληνικής ομάδας στα πλαίσια της τελικής φάσης του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Το μάτς έχει αρχίσει εδώ και 2,5 λεπτά. Οι Ισπανοί προηγούνται με 7-2 και τώρα ο Σιμπίλιο επιχειρεί σουτ 3 πόντων. Ο Βίλζερ δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Και έτσι λοιπόν οι Ισπανοί έχουν δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Από πλάγια ως ανεπιφάνειο για τον Σολοφάμπαλ, τον playmaker της Εθνικής Ισπανίας, ξανά σαν επιφάνειο και θα καρφώσει την μπάλα Μακτάουελ, καθώς ο Φιλίππου προσπάθησε να διώξει την μπάλα πριν φτάσει στα χέρια του Αμερικανού παίκτη της Μπαρσελόνα. Γκάλης τώρα που έχει πετύχει το μοναδικό καλάθι του Άρη, Γιαννάκης, βεβαιασμένο το σουτ, rebound από τον Σούμποντιτς και 9-4 μειώνει ο Ιουγκοσλάβος, 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Σολοφάμπαλ για τον σαν επιφάνειο. Εκεί μαρκάρει ο Γιαννάκης, σαν επιφάνειο για τον Νόρις τώρα και το σκορ γίνεται 11-4 για την Μπαρσελόνα. Γκάλης. Πάντα Γκάλης, επιχειρεί ατομική προσπάθεια και θα νικήσει τους Ισπανούς 11-6. Σολοφάμπαλ. Τον σταματάει ο Φιλίππου με τον Βίλζερ, η μπάλα στο Γιαννάκη και τώρα Γκάλης. Ο Γκάλης κοντρολάρει το παιχνίδι, αλλά ο Νόρις θα κλέψει μπροστά από τον Φιλίππου. Σολοφάμπαλ, Σιμπίλιο, Μακντόουελ και το δεύτερο φάουλ από τον Βίλζερ, τον Καναδέζο σέντερφορ του Άρη. Όλα αυτά 16 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σιμπίλιο για τον Σολοφάμπαλ. Ακάλυπτος το σουτ των 3 πόντων ο Σιμπίλιο και 14-6 είναι το δεύτερο καλάθι 3 πόντων του Τσίκο Σιμπίλιο. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Για τον Σούμποντιτς. Ατομική προσπάθεια. Θα είναι μέχρι το lay-up αλλά μπροστά από τον Όρις. Θα πετάξει απλώς την μπάλα στο ταπλό. Σιμπίλιο. Επιθετικό rebound από τον Μακντάουελ και το σκορ 14-6 για την Μπαρσελόνα που έχει ένα εκρηκτικό ξεκίνημα. Ενώ ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να πάρει το πρώτο time out βλέποντας ότι κάτι δεν πάει καλά με την ομάδα του. Εδώ βλέπουμε τους Ισπανούς και τα στατιστικά του αγώνα με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που βγαίνανε στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Αφού το πρόγραμμα είναι το ίδιο, η εταιρεία είναι η ίδια, ακόμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν τα στατιστικά για την Ισπανική τηλεόραση είναι αυτοί οι οποίοι δούλεψαν και στην Αθήνα. Μπαρσελόνα 2 φάουλ, ο Άρης 3 μέχρι στιγμής. Νευρικό το ξεκίνημα της ελληνικής ομάδας. Πολλές λάθος πάσες, άσχημη άμυνα, θα έλεγε κανείς ολιγορία στα rebound. Το Παλαού Μπλαουγκράνα είναι το μισό περίπου άδειο. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος που βρίσκεται μέσα κάνει αρκετή φασαρία με τύμπανα και φωνές. Ο Βίλζερ για τον Γκάλη, αυτός το σουτ εύκολα το rebound ο Νόρις, πραγματικός ομπόληθος κατά τα καλάθια. Σαν επιφάνειο θα κόψουν οι παίκτες του Άρη με τον Φιλίππου και τον Γιαννάκη τώρα. Φιλίππου Γιαννάκης πάει γρήγορα στο σούτο 3 πόντων σε οργανωμένη άμυνα, επίθεση στα 2 δευτερόλεπτα. Σολοφάμπαλ, Μακντάουελ, Σολοφάμπαλ, Νόρις. Κλέψει ο Βίλτζερ και πετάει στον Γκάλη. Τον ακολουθεί ως ανεπιφάνειο. Ο Γκάλη φτάνει εύκολα στο lay-up, είναι ανίκητος εκεί. 16-8. Ο Νίκος Γκάλης έχει πετύχει τα 3 από τα 4 καλάθια του Άρη. Ο Γκάλης που αμέσως μετά τον αγώνα θα βραβευθεί από ισπανικό περιοδικό σαν ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας στην Ευρώπη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Ήδη ο Γκάλης έχει κερδίσει το τίτλο του κορυφαίου σε άλλα 2 δημοψηφίσματα. Νόρις φτάνει στο lay-up νικώντας τον Βίλτζερ 18-8.
Γιαννάκης για τον Φιλίππου. Και αυτό στον Γκάλι. Βίλτζερ. Δεν θα τα καταφέρει εκεί με τον Όρις. Rebound από τον Μακδόουελ. Και τώρα Σιμπίλιο. Σολοθάμπαλ. Ο Σολοθάμπαλ στην οργάνωση του παιχνιδιού. Περνάει για τον Μακδόουελ. Σιμπίλιο με αντίπαλο τον Ρωμανίδη πια. Από ο Σούβοδιτς βγήκε για τον αγώνα. Στο time out. Σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο. Θα κερδίσει ο Βίλτζερ. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Και νέο lay-up από τον ασύλληπτο άσο του Άρη. 18-10 το σκορ. Σολοθάμπαλ. Νόρις για τον Σιμπίλιο. Και από εκεί στον Σαν Επιφάνιο. Σιμπίλιο στον Νόρις. Ντουμπλάρουν εκεί οι Αριανοί. Θα κερδίσει την μπάλα ο Γκάλης. Δεξιά ο Γιαννάκης, αριστερά ο Βίλτζερ. Γιαννάκης για τον Βίλτζερ και πολύ ωραία στον εφηλιασμό. Έφυγαν γρήγορα οι παίκτες του Άρη, μειώνουν σε 18-12. Δείχνουν να ξεπερνάνε το αρχικό σοκ. Λογικό άλλωστε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα και απέναντι και μέσα σε ένα Παλαούλα Ουγκράνα. Ο Άρης είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κάνει μέχρι στιγμής 4 εφηλιασμούς, έχει φτάσει δηλαδή 4 φορές το lay-up και αυτό απέναντι σε μια εξαιρετικά γρήγορη ομάδα όπως η Μπαρτσελόνα. Το πρόβλημά του, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι λίγο τα rebound και οι επιθέσεις του εναντίον οργανωμένης άμυνας. Ο Νόρις έχει πάρει 3 rebound, Μακδόουελ 3. Γενικά τα rebound είναι 9 για την Μπαρτσελόνα και 3 για τον Άρη, όπως με πληροφορεί ο Βασίλης Κουτής που παρακολουθεί τη στατιστική χώρια από την ισπανική τηλεόραση. Γιαννάκης, Γκάλης. Ατομική προσπάθεια, δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Ο Σολοθάμπαλ για τον Σιμπίλιο, από εκεί στον Σαν Επιφάνιο, ακάλυπτος αυτός στο σουτ. Rebound ο Νόρις. Έρχεται ο Μακδόουελ, Βίλτζερ όμως θα δώσει τη λύση. Γκάλης, έχουν γυρίσει 3 Ισπανοί, είναι και 3 Έλληνες. Ελίσσεται ο Γκάλης, πασαρίξει στο Ρωμανίδη, το σουτ χωρίς καθυστέρηση και 18-14 μειώνει ο Άρης τους 4 πόντους, 12 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Ο Σολοθάμπαλ με την μπάλα. Για τον Μακδόουελ, Σαν Επιφάνιο, Σολοθάμπαλ. Αποκαλεί θέση το σουτ, rebound ο Φιλίππου και τώρα Γιαννάκης για τον Γκάλη. Αυτός γρήγορα στο Βίλτζερ θα κάνει βήματα. Τελικά δεν θα στρίξουν οι διαιτές, αλλά η μπάλα φτάνει στον Νόρις. Ξεφεύγει με reverse τρίπλα. Αλλά... Ο Φιλανδός διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Καρλ Γιούγκεμπλαντ, δίνει αμυντικό φάουλ στο Φιλίππου. Ήταν ή επιθετικό του Νόρις ή βήματα τουλάχιστον του Νόρις. Ο Φιλίππου δεν έκανε καμία παράβαση. Εν πάση περιπτώσει, να εδώ ο Νόρις, ο γιγαντός όμως Αμερικανός που μέχρι πέρυσι έπαιζε στην Ιταλία, στο Τρεβίζο. Ύψος 2-7. Ο Νόρις ακάλυπτος, rebound από, πρώτα από, από τον Βίλτζερ και μετά από τον Γιαννάκη, Γκάλης. Φάουλ από τον Σολοθάμπαλ, δεν μετράει το καλάθι του Γκάλη. Είναι το πρώτο φάουλ του Ισπανού playmaker. Να εδώ ο Γκάλης ζητάει να μετρήσει το καλάθι, αλλά δεν έχει δίκιο. Η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα. Γιαννάκης στην άλλη μεριά για τον Ρωμανίδη. Γκάλης κοντρολάρει την μπάλα, ψύχρεμα. Πάντα Γκάλης. Πολύ ωραία στο Φιλίππου, αλλά αυτός θα αποβηθεί τον Νόρις. Θα ήταν σίγουρο καλάθι. Έξω στον Σολοθάμπαλ, στους 3 πόντους από αυτόν. Ο Βίλτζερ θα κερδίσει τελικά το rebound. Γιαννάκης γρήγορα στον Γκάλη. Αυτός θα χτυπήσει ξανά την ισπανική άμυνα. 18-16.
Ο Γκάλης σε μεγάλη μέρα φεύγει γρήγορα σαν τον άνεμο. Δεν προλαβαίνουν οι Ισπανοί που θεωρούνται ταχείς. Ακόμα 11 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Σολοφάμπαλ για τον Σιβίλιο. Από εκεί στον Όρις που θα καρφώσει την μπάλα μέσα στα μούτρα του Βίλτζερ. Αυτός ο Όρις είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης. 20-16. Ρωμανίδης, Γιαννάκης και φάουλ από τον Σολοφάμπαλ. Να η Γκράσια Σολοφάμπαλ έχει δύο φάουλ. Ρωμανίδης όρθιος, αϊκίνητος. Ο Ρωμανίδης στο πλάγιο για τον Φιλίππου. Από εκεί στο Γιαννάκη. Στους 3 πόντους υποπίεση. Η μπάλα για τον Άρη. Μετά τη διεκδίκησή της από Βίλτζερ και Νόρις. Ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Έξω στο Ρωμανίδη. Rebound από τον Σιμπίλιο. Και από εκεί στον Σολοφάμπαλ. Πάντα Σολοφάμπαλ. Για τον Σιμπίλιο. Σαν επιφάνειο περνάει στον Μακδόουελ και τώρα στον Όρις. 22-16, πολύ ωραίος συνδυασμός των παιχτών της Μπαρτσελόνα. Ο Μακδόουελ πάσαρε πολύ γρήγορα στον Όρις που ήταν και ακάλυπτος. Τώρα ο Γκάλις σε best playmaker. Κάνει το shoot και 22-18 από τον Νίκο Γκάλι που πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Σολοθάμπαλ. Σολοθάμπαλ, πιέζει εκεί ο Γκάλης. Νόρις παρενοχλεί ο Γιαννάκης, η μπάλα βγαίνει εκτός τερέν. Η Μπαρτσελόνα έχει δικαίωμα, έχει 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή της. Σιμπίλιο στο πλάγιο, Σολοθάμπαλ, Σιμπίλιο, το σούτ για 3 πόντους. Θα ολιγορήσει ο Βίλτζερ, θα ξαναπάρει το rebound ο Νόρις, 24-18. Εδώ θα λέγαμε ότι τίθηκε κατά κράτος ο Βίλτζερ από τον Νόρις. Γκάλης. Πάντα Γκάλης έξω στο Ρωμανίδη. Γιαννάκης. Χάνει προς τη στιγμή την μπάλα, αλλά με τη γνωστή του αυτοθυσία θα την ξανακερδίσει. Ο Ρωμανίδης πάτησε εκτός τερέν. Η μπάλα πλάγια για την Μπαρτσελόνα, 8 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Ο Ρενέσες, προπονητής της Μπαρτσελόνα, έβαλε στον αγώνα τον Χιμένεθ, τον διεθνή Ισπανό, και τον Φεράν Μαρτίνες έβγαλε και τον Όρις και τον Σιμπίλιο. Σολοφάμπαλ για τον Μακδόουελ. Σαν επιφάνειο. Φάουλ από τον Μιχάλη Ρωμανίδη πάνω στον Φεράν Μαρτίνες. Το πρώτο φάουλ του Ρωμανίδη. Η μπάλα πλάγια για την Μπαρτσελόνα που προηγείται με 24-18. Έπι, Χιμένεθ, Σολοφάμπαλ. Χιμένεθ, Μαρτίνες με στη ρακέτα, τον σταματάει ο Φιλίππου, κερδίζει ο Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης για το Ρωμανίδη, Βίλτζερ τελικά, το σούτ με ταμπλό, βήματα έδωσε ο Φιλανδός. Δεν μέτρησε το καλάθι λοιπόν, ο σαν επιφάνειο προσπαθεί να επιβλιάσει, ο Γιαννάκης έχει γρήγορες επιστροφές. Ο Έπι το σούτ υποπίεση. Rebound από τον Χιμένεθ, αλλά θα κλέψει ο Γιαννάκης που στην άμυνα είναι πανταχού παρόν. Γκάλης. Αργά αργά. Ρωμανίδης ακάλυπτος. 24-20. Ο Άρης στους 4 πόντους. Ο Μιχάλης Ρωμανίδης που έχει 2 εύστοχες προσπάθειες. Σολοθάμπαλ τώρα. Μακδόουελ. Ο
Χιμένεθ στο σουτ, rebound ο Φιλίππου Γκάλης για τον Βίλτζερ που θα πετύχει γρήγορα το καλάθι. Έτσι λοιπόν 24-22, ο Άρης όποτε πάρει εύκολα το rebound βγαίνει πολύ γρήγορα στις αντεπιθέσεις. Οι Ισπανοί δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τα νότα τους. Με αυτόν τον τρόπο έχουν σημειωθεί τα περισσότερα καλάθια του. Μένουν 7 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο, η στατιστική της Μπαρτσελόνα, 100% σε ελεύθερες βολές, 40% στα δίποντα. Ο Ρενέσες τώρα σε πρώτο πλάνο, ο προπονητής της. Να και ο Γιάννης, όπως τον λένε οι Ισπανοί. Τον Ιωαννίδη τον έγραψαν Γιάννη. Το μικρό του όνομα το έκαναν επίθετο. Στατιστική του Άρη, 52% στα δίποντα, 11-21 και 0-3 τρίποντα. Ξανά στο παιχνίδι με τους Ισπανούς στην επίθεση με τον Σολοθάμπαλ. Μακτόουελ σαν επιφάνειο, κλέβει ο Γιαννάκης. Ρωμανίδης για το Γιαννάκη, Γκάλης έχει γυρίσει ο Σολοθάμπαλ, αυτό στο σουτ γρήγορα και η Σοφάρης 24-24, ενώ πανηγυρίζουν κάποια 53 Έλληνες που είναι εδώ, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρέσβης που ήρθε από τη Μαδρίτη, ο κύριος Οικονόμου. Χιμένεθ για τον σαν επιφάνειο, Χιμένεθ, Σολοθάμπαλ, Μαρτίνες, rebound από το Βίλτζερ, η Μπαρτσελόνα έχει βγει από τα νερά της. Αλλά θα κλέψει ο Μαρτίνες από τον Βίλτζερ, Σολοθάμπαλ. Έπι. Η μπάλα ξανά για την Μπαρτσελόνα. Αφού έφυγε εκτός τερέν από τα χέρια του Βίλτζερ. Σαν επιφάνειο έχει 0 ευστοχία σε 4 προσπάθειες, ενώ τώρα ο Ρενέσες ξαναβάζει στον αγώνα τον Νόρις στη θέση του Μακντάουελ. Σαν επιφάνειο Νόρις, σαν επιφάνειο Μαρτίνες, Σολοθάμπαλ, Χιμένεθ, σαν επιφάνειο Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ ακάλυπτο στο σουτ, rebound ο Γιαννάκης. Γκάλης 24-24, ακόμα 6 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Ο τρολάρι την μπάλα, Ρωμανίδης, Φιλίππου, Γιαννάκης ακάλυπτος στους 3 πόντων, το πρώτο τρίποντο του Άρη και 24-27 περνάει μπροστά ο Άρης, ενώ ο Γιαννάκης κάνει εδώ το πρώτο του φάουλ προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα. Α, ο Ζήχο, ο Πολωνός διαιτητής, πρώτος διαιτητής του αγώνα. Να ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μεγάλη ψυχή του Άρη. Ακόμα 5 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ρενέσες επανέφερε το συμπήλιο και έβγαλε το σαν επιφάνειο. Χιμένεθ. Νόρις. Χιμένεθ. 26-27. Γιαννάκης Γκάλης. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους. Rebound ο Μαρτίνεθ, Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ, Νόρις. Ακάλυπτος ο Χιμένεθ. Rebound ο Βίλτζερ. Γιαννάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Κοντρολάρει την μπάλα, Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Οι Ισπανοί προσπαθούν να αντιδράσουν με ζώνη.
Βίλσερ. Φιλίππου, το σούτ από καλή θέση και με ταπλό. Δεν ξέρω αν το θέλει να το πετύχει έτσι. 26-29. Σημασία έχει ότι ήταν το πρώτο καλάθι του Νίκου Φιλίππου. Σολοθάμπαλ, ακόμα 4,5 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Χιμένεθ, Σιμπίλιο, γρήγορα στον Όρις. Κλείνουν εκεί, επιθετικό από τον Όρις. Έσπρωξε τον Φιλίππου. Οι διαιτητές δεν καταλόγησαν την παράβαση, αλλά ο Φιλίππου θα απαντήσει χτυπώντας γρήγορα σαν κομάντος. Αυτές είναι οι γρήγορες επιθέσεις του Άρη. Έχει νικήσει κατά κράτος τους Ισπανούς στον επιβιασμό. Και χάνουν την μπάλα οι Ισπανοί. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Σουτ για 3 πόντους χωρίς καθυστέρηση. Κερδίζουν οι Ισπανοί τελικά. Νωρίς ακόμα 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. 28-31 για τον Άρη. Και τώρα Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ. Σιμπίλιο. Υποπίεση, σουτ. 30-31 μειώνει ο Τσίκο Σιμπίλιο. Γιαννάκης. Γκάλης. Αυτός ψύχρεμος καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Ρωμανίδης, Βίλτζερ. Ρωμανίδης ως ούτε από καλή θέση. Ναι, είναι καλά και 3 πόντων. 30-34. Ο Μιχάλης Ρωμανίδης έχει βοηθήσει πολύ τον Άρη. 2 δίποντα, 1 τρίποντο. Χιμένεθ ακάλυπτος ανταποδίδει. 32-34. Γιαννάκης για τον Γκάλη. Φιλίππου. Κάνει φάουλο Μαρτίνεθ. Να εδώ ο νεαρός Φεράν Μαρτίνεθ, 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Ήταν και αυτός με την Εθνική Ισπανία στην Αθήνα. Θα κάτσει τώρα λίγο στον πάγκο για να ξαναμπεί στον αγώνα ο Μακντάουελ. Να εδώ ο Ευγένιος Μακντάουελ. Και αυτός έπαιζε πέρυσι στην Ιταλία. Απαντάει ο Γκάλης με backdoor. 32-36. Ακόμα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Σολοθάμπαλ. Πάντα Σολοθάμπαλ πιέζει ο Γκάλης. Χιμένεθ με αντίπαλο τον Ρωμανίδη. Μακντόουελ φάουλ από τον Φιλίππου. Έχω την εντύπωση ότι ο Φιλανδός δεν είναι και τόσο δίκαιος. Έχει σφυρίγματα τα οποία είναι μάλλον μεροληπτικά. Ο Χιμένεθ για τον Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ πάλι ακάλυπτος. Είναι εύστοχος ο Ισπανός διεθνής. 34-36. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα από το τέλος του χρόνου. Υπάρχει πρόβλημα με το Χιμένεθ. Βγαίνει στις γωνίες. Ακάλυπτος, δεν προλαβαίνει πέφτει στο Άρη να βγει επάνω του. Καθώς οι Αριανοί παίζουν μια σύνθετη άμυνα. Προσαρμοσμένη στον Σιμπίλιο. Βίλκερ. Θα του κάνει φάουλ ο Νόρις. Έτσι λοιπόν ο Καναδός έχει δικαίωμα για 2 βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ του Όντι Νόρις. Ακόμα μία βολή για τον Βίλκερ. Γκρέγ Βίλτζερ, διεθνής Καναδός, κάνει το σκορ 34-37. Ο Βίλτζερ που μέχρι πρόπερση έπαιζε στην Μπαρσελόνα, έχει κατακτήσει με την ομάδα αυτή το κύπελο κυπελούχων στην Καζέρτα εναντίον της Ιταλικής Καβολίνη. Βίλτζερ στα rebound. Γκάλης γρήγορα για τον Φιλίππου που δεν μπορέσει όμως να πιάσει την μπάλα. 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπαρσελόνα Άρης 34-37. Μεγάλη εμφάνιση του Άρη απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Χιμένεθ, Νόρις 36-37. Οι παίκτες του Άρη φυλάγονται λίγο στην άμυνα, φοβούνται τα φάουλ. Έχουν προβλήματα με τον Όρις και με τον Χιμένεθ. Φάουλ.
φάουλ από τον Σολοθάμπαλ, το τρίτο φάουλ του Ισπανού playmaker πάνω στον Νίκο Γκάλι. Πράγματι τρία φάουλ ο Σολοθάμπαλ, όπως δείχνει και η τηλεόραση. Να, εδώ η φάση ξανά. 7 ομαδικά φάουλ και δύο ομάδες. Δεν υπάρχει μεγάλη φθορά. Και αυτό είναι καλό για τον Άρη, που έχει λιγότερες αναλλακτικές λύσεις από την Μπαρτσελόνα. Ο Ιωαννίδης βρίσκει την ευκαιρία να πάρει time out. Ο Άρης έχει πετύχει μέχρι στιγμής 16 πόντους από εφηδιασμό. Μια μεγάλη επιτυχία. Χρησιμοποιεί δηλαδή το μεγάλο του όπλο με τον καλύτερο τρόπο. Να ο Ιωαννίδης. Ο Γιάννης κατά τους Ισπανούς. Και σε replay, μία από τις τελευταίες φάσεις, είναι το backdoor του Γκάλι μετά την πάσα του Γιαννάκη. 18 πόντους ο Νόρις, 16 ο Γκάλης, 8 ο Σιμπίλιο, 7 ο Ρωμανίδης. Αυτή είναι η σκόρερ του αγώνα. Γιαννάκης για τον Γκάλη. Γιαννάκης. Γκάλης. Έχει αντίπαλο τον Χιμένεθ. Ναι, ο Χιμένεθ 2-5 παίζει μάντου μάντου Γκάλη. Θα δούμε τι άλλο θα προσπαθήσουν ακόμα οι Ισπανοί. Γιαννάκης. Ο πίεση το σούτ με ταμπλό. Rebound τον Όρις. Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ. Με ταμπλό 38-37 η Μπαρτσελόνα περνάει πάλι μπροστά. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Γκάλης. Ατομική προσπάθεια, ανίκητος ανάμεσα σε 3. 38-39 ο Άρης πάλι μπροστά. 25 δευτερόλεπτα. Ο Σολοθάμπαλ για τον Χιμένεθ διώχνει ο Φιλίππου. Η Μπαρτσελόνα έχει 20 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση. Ο Χιμένεθ στο πλάγιο για τον Σολοθάμπαλ. Νόρις. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα ο Χιμένεθ. Ο Άρης έχει 15 δευτερόλεπτα για να προσπαθήσει να φτάσει μέχρι το καλάθι. Το σκόρ είναι 38-39 υπέρ του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο Γκάλης αργά δεν βιάζεται, 9 δευτερόλεπτα, 8, 7, 6, Γκάλης για τον Γουίλτζερ. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη ξανά, που έχει 4 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση. Ο Ιωαννίδης τους δείχνει την κομπή να πρέπει να κάνουν, το 2, τι σημαίνει. Γιαννάκης, διώχνει ο Νόρις, Γκάλης θα μπει το καλάθι, αλλά έχει μου στηρίξει πιο πριν οι διαιτητές. Δεν μετράει λοιπόν. Γκάλης πέτυχε ένα καλάθι από τη σέντρα. Βλέπετε εδώ, γελούν με την κατάληξη αυτής της προσπάθειας του μεγάλου άσου. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο, 38-39 για τον Άρη, που θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί. Έτοιμοι λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης με Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Γουίλτζερ και Ρωμανίδη. Ο Σούμποντιτς συνεχίζει να είναι στον πάγκο. Η Μπαρτσελόνα με Σιμπίλιο, Χιμένεθ, Νόρις, Μακντάουελ και Σολοθάμπαλ. Ο Σαν Επιφάνιο μένει εκτός πεντάδας. Κερδίζει το τζάμπολ ο Γουίλτζερ. Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη. Ξανά Γιαννάκης. Μπαρτσελόνα ξεκινάει με man to man. Πάνω στον Γκάλι είναι ο Χιμένεθ. Ο Γιαννάκης έχει το Σιμπίλιο. Ο Ιωαννίδης χρεώνεται με φάουλ από τον Γιούγκε Μπαραντ, τον Φιλανδό διαιτητή. Την προσπάθεια που έκανε ο Έλληνας παίκτης για να
βοηθήσει τον Γκάλι με ένα σκριν να περάσει ανενόχλητος. Ο Ιωαννίδης διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Solo fumble. Σιμπίλιο. Νόρις. Επιθετικό φάουλ του Νόρις. Είναι το τρίτο φάουλ του Αμερικανού. Να εδώ ο Νόρις που έχει 9 προσπάθειες, 9 εύκολες προσπάθειες 13. Το σκορ 40-39 για την Μπαρτσελόνα. Γιαννάκης. Φιλίππου. Σε φεύγει από τον Μακντάουελ. Σολοφάμπαλ τώρα. Γρήγορα στον Χιμένεφ. Κερδίζει όμως ο Γουίλτζορ. Παλικάρι ο Καναδός αριμπάουλ. Γκάλις. Το σούτ υποπίεση. Σε μεγάλη μέρα ο Νίκος Γκάλις. 40-41. Χιμένεφ. Έχει 10-13. Από 80% ευστοχία. Ο Γκάλις κάτοχος της μπάλας. Κοντρολάρει το παιχνίδι όπως θέλει. Το σόλο αλλάζει χέρι και νέο καλάθι. 40-43. Πραγματικά ασύλληπτος. Έχει 11-14. Μεγάλο ρεσιτάλ από τον Νίκο Γκάλι, τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα της Ευρώπης. Σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο. Χιμένεθ το σούτ απ' έξω. Rebound ο Μακντόουελ. Χιμένεθ, βήματα από τον Ισπανό και τα καταλογίζουν οι διαιτητές. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη. Γιαννάκης, ο αρχηγός και ψυχή στην άμυνα για τον Γκάλι. Το σούτ απ' έξω. Ριπά, εύκολο follow από τον Γουίλτζορ. 40-45. Να ο Γκρέγκ Γουίλτζορ που επωφελήθηκε, είχε πάρει καλή θέση. Ντάουελ Σιμπίλιο. Πασάρι στον Νόρις. Αυτός κοντά στο καλάθι αναγκάζεται να βγάλει έξω. Έγινε καλή άμυνα επάνω του. Σολοφάμπαλ σοτ για 3 πόντους. 43-45. Ο Γκάλις κάτοχος της μπάλας. Αργά ξεφεύγει από τον Χιμένεθ. Πασάρι στο Ρωμανίδη. 43-47. Δεν μπορεί ο Χιμένεθ να ακολουθήσει τους ελιγούς του Γκάλι. Είναι αδύνατον με ένα σπάσιμο της μέσης. Τον έχει αφήσει 3 μέτρα μακριά και από εκεί και πέρα ο Γκάλι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Χιμένεθ. Νόρις. Φάουλ στο Φιλίππου. Είναι το τρίτο φάουλ του Φιλίππου. Έχω την εντύπωση ότι ο Νόρις πάλι περπάτησε εκεί. Το φάουλ δόθηκε τελικά στο Γιαννάκη, είναι το δεύτερο του Γιαννάκη, για να ξαναδούμε τη φάση. Στο Γιαννάκη δόθηκε πριν πάει ο Φιλίππου στη φάση. Χιμένεθ, θα κερδίσει ο Γουίλτζορ που είναι προσεκτικός, είναι πολύτιμος. Γκάλις, νέα ατομική προσπάθεια, φάουλ και μετράει. Μέσα σε αποθέωση 43-49 και μια βολή για τον Νίκο Γκάλι που είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχει κυριολεκτικά νεκρώσει το Παλαού Μπλαουγκράνα. Και δικαιώνει πανηγυρικά τον τίτλο του σαν ο κορυφαίος βασιλβολίστας της Ευρώπης. 43-50. 17 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σολοθάμπαλ. Πάντα σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο. Νόρις. Βήματα. Επιτέλους τα είδαν οι διαιτητές. Ο Γκάλις γρήγορα για τον Γουίλκερ. Αυτός γυρίζει στον Φιλίππου. Έχει πατήσει όμως γραμμή. Η μπάλα για την Μπαρτσελόνα. Σολοθάμπαλ. Πάλα τον Γκάλι. Πρέπει να είναι το τρίτο του Νίκου Γκάλι. Όχι, είναι το δεύτερο. Είναι το δεύτερο, ο Ιωαννίδης, είδατε, κοιτάζει το ταμπλό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Νόρις. Σολοφάμπαλ, Νόρις. Μακντόουελ, φάουλ από τον Γκάλι ή από τον Φιλίππου. Ο Γκάλι σηκώνει χέρι. Τρία φάουλ ο Γκάλις.
δικαίωμα για δύο βολές στον Ευγένιο Μακντάουελ, που πρόπερσι έπαιζε και αυτός η ιταλική ομάδα, έπαιζε στην Νάπολη χωρίς μεγάλη επιτυχία. 44-50, 16 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 45-50, η μπάλα στον Γκάλι και από εκεί στο Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης, Βίλτζερ. Θα διώξει όμως εκτός τερεν ο Σολοθάμπαλ, καθώς ο Βίλτζερ προσπάθησε να βρει το Ρωμανίδη. Ο Άρης έχει 19 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Αυτός έχει μπροστά του τον Νόρις, ο Φιλίππου κάτοχος της μπάλας, Ρωμανίδης. Θα διώξει ο Μακντάουελ, μένουν 6 δευτερόλεπτα για να κάνει την επίθεση ο Άρης. Ρωμανίδης έξω στο Γιαννάκη. Το σούτ υποπίεση, ο Γκάλι στο rebound. Και καλάθι, 45-52, τρύπωσε κάτω από το ισπανικό καλάθι και πήρε την μπάλα. Χιμένεθ. Ωραία άμυνα του Ρωμανίδη, Βίλτζερ για τον Γκάλι που βγαίνει μόνος του με το καλάθι. Και 45-54, 9 πόντι διαφορά. Οι Ισπανοί τα έχουν χαμένα. Ακόμα 15 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Σολοθάμπαλ κοντρολάρει το παιχνίδι, Νόρις. Για τον Χιμένεθ, 47-54. Ψύχρεμα οι παίκτες του Άρη, ξέρουν πότε πρέπει να πάνε γρήγορα, πότε να πάνε αργά, πότε να μην κάνουν το φάουλ. Φιλίππου ανταποδίδει και παίρνει και φάουλα το Σιμίλιο. 47-56 και μια βολή για τον Νίκο Φιλίππου. Να εδώ Τσίκο Σιμίλιο και ξανά η προσπάθεια του Φιλίππου. Ενώ ο Ρενέσες επαναφέρει στον αγώνα τον Σαν Επιφάνιο, βγάζει τον Χιμένεθ. Ο Σαν Επιφάνιο που εκμηδενίστηκε στο πρώτο μέρος από το Γιαννάκη. Ακόμα 15 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. 47-57, 10 πόντι για τον Άρη. Σολοθάμπαλ. Πάντα Σολοθάμπαλ. Σιμίλιο προσπαθεί να τα αποδώσει με τρίποντο. Η μπάλα φτάνει στο Γκάλι. Σεβιο Γιαννάκης από δεξιά. Ο Γκάλις όμως το σουτ. Θα μπορούσε να πασάρει στο σπέκτη του. Ξανακερδίζουν όμως οι Έλληνες με φάουλ του Γιαννάκη. Φάουλ που καταλογίζει ο Σιχ. Τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. 15 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα από το τέλος. Σολοθάμπαλ. Νόρις. Μακντάουελ υπό την πίεση του Βίλτζερ. Rebound ο Νόρις και φάουλ ο Φιλίππου. Τρίτο φάουλ για τον Νίκο Φιλίππου. 14 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σιμίλιο θα βρει το στόχο αυτή τη φορά. 49-57. Ο Γκάλης σύγχρεμα κοντρολάρει το παιχνίδι. Ο κόσμος όρθιος παροτρύνει τους παίκτες Μπαρσελόνα. Φιλίππου και ο πολύ ωραία στέκεται και παίρνει το φάουλ από τον Μακντάουελ μετά την έξοχη πάσα του Γκάλι. Δύο βολές για τον Νίκο Φιλίππου. Ο Άρης ελέγχει το παιχνίδι. Αυτοί που έχουν πια πρόβλημα είναι οι Ισπανοί. Μακντάουελ ζητάει φάουλ, βήματα, αλλά γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω.
λοιπόν για τον Φιλίππου. Η πρώτη πάει χαμένη. Ο Γουίλτζερ παίρνει το rebound, η μπάλα στο Φιλίππου. Γιαννάκης Γκάλης. Αυτός πάει γρήγορα προς το καλάθι και 49-59 νεκρώνει το Παλαού Μπλαουγκράνα. Ο Νίκος Γκάλης, μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, με 75% ευστοχία. Σολοθάμπαλ, Μακδάουελ, Σολοθάμπαλ. Ελευθερώνεται ο Ισπανός playmaker, 51-59. Ακόμα 14 λεπτά. Ο Γιαννάκης αργά-αργά. Βίλτζερ. Πάντα Βίλτζερ, ατομική προσπάθεια. Πλησιάζει στο καλάθι, rebound το Σιμίλιο. Σολοθάμπαλ, έχουν γυρίσει 4 Ιαννοί. Δεν περνάει ο Ισπανικός εμβλιασμός. Ο Βίλτζερ διώχνει μπροστά τον Όρις. Γιαννάκης. Εδώ θέλει αργά, έχουν γυρίσει οι Ισπανοί. Για να δούμε ο Γιαννάκης. Dab dribble, έδωσε ο Φιλανδός. Είναι να απορεί κανείς. Μας περιπτώσει την μπάλα για την Μπαρτσελόνα, Σιμπίλιο, Νόρις. Αυτή τη φορά ο Βίλτζερ δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Ο Νόρις πέτυχε το καλάθι, 53-59. Να, ο Ντι Νόρις, ο καλύτερος δεξιμής παίκτης της Μπαρτσελόνα. Γκάλης. Rebound από τον Φιλίππου. Και 53-61 που πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Φιλίππου του Μακδόουελ. Πάολο Ρωμανίδη δεν στηρίζεται. Καλάθι από τον Σάνε Τιφάνιο. 55-61. 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Στους για 3 πόντους. Το rebound ο Φιλίππου του κάνει φάολο νόρις. Το πετάει κάτω. Σαν επιφάνειο Σολοθάμπαλ, Σιμπίλιο, 57-61. Ο κόσμος παροτρύνει τους Ισπανούς. Οι διαιτητές κλείνουν τα μάτια. Βλέπετε το Βίλτζερ που διαμαρτύρεται στο Φιλανδό. Ο Φιλίππου είναι στο έδαφος, χτυπημένος από τον Νόρις. Δεν είναι τίποτα, λέει ο Φιλίππου. Θα σηκωθεί. Θα δούμε τη φάση. Μας δείχνουν την προηγούμενη φάση οι Ισπανοί. Να το σε δω. Γιατί είναι η φάση. Το πετάει κάτω ο Νόρις. Ο Φιλίππου. Έχει πρόβλημα με το φακό επαφής. Ο Φιλίππου, για να δούμε αν του έχει φύγει, κάτι προσπαθεί να κάνει εκεί. Εννιά πόντι, 6 rebound από τον Νίκο Φιλίππου, που έβγαλε το φακό του, τον κρατάει στα χέρια. Για να δούμε τώρα, είναι ψύχρεμος να το ξαναβάλει. Πρέπει να τα κατάφερε. Κρατάει το φακό στο χέρι, θα ξαναπροσπαθήσει. Αλλά το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Θα δούμε ποιο θα βάλει στη θέση του ο Ιωαννίδης. Το Λυπηρίδη βλέπω. 10 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 57-61. Γιαννάκης. Γκάλης, Γιαννάκης. Backdoor για τον Γκάλη, αλλά κλέβει ο Σαν Επιφάνιο. Σολοφάμπαλ.
Σπάνιο. Μαρκάρει εκεί ο Λιπηρίδης. Νόρις σαν επιφάνειο, το σούτ απ' έξω, το πρώτο καλάθι του Σπανού. 60-61 η Μπαρτσελόνα σε απόσταση αναπνοής μετά από αυτό το τρίποντο του σαν επιφάνειο. Βίλτζερ παίρνει την εσωτερική, θα νικήσει τον Νόρις. 60-63. Ακόμα 11 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Σολοθάμπαλ. Μακδόβελ, Σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο, Νόρις. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Νόρις. 62-63. Ο Γκάλης αργά-αργά μέσα σε πανδαιμόνιο. Γιαννάκης. Πασάρι στο Λιπηρίδη, αυτός μόνος με το καλάθι αν είναι δυνατόν. Απειρία, φόβος, Σολοθάμπαλ σαν επιφάνειο. Πάει ο Σιμπίλιος στο rebound και η Μπαρσελόνα περνάει μπροστά 64-63. Γκάλης. Βίλτζερ. Ο Λιπηρίδης. Ο Σολοθάμπαλ θα χάσει την μπάλα από το σωστό μαρκάρισμα του Γιαννάκη. Υπάρχει μια σύγκριση. Ο Ιωαννίδης σηκώνει από τον πάγκο τον Σούμποντιτς που δεν είχε καλό ξεκίνημα. Γιαννάκης. Ρωμανίδης. Βίλτζερ. Γκάλης. Σε φεύγει από τον Έπι, το σουτ δύσκολο, rebound ο Λιπηρίδης. Γίνεται μάχη, η μπάλα στον Γκάλη και φάουλ του Νόρις, το τέταρτο φάουλ του Νόρις. Πάνω στον Νίκο Γκάλη, 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ρενέσες βγάζει τον Νόρις και βάζει τον Χιμένες, ξανά εδώ η φάση. Φιλίππου είναι ακόμα στα αποδυτήρια, δεν έχει λύσει το πρόβλημα με το φακό. Τώρα γυρίζει με γυαλιά πια, δεν μπόρεσε να ξαναβάλει το φακό. Σε αυτά τα λίγα λεπτά ήταν μια απώλεια ο Φιλίππου. Ο Ζιχ χρεώνει επιθετικό φάουλ στον Βίλτζερ. Καθώς ο Καναδός έκανε screen για να περάσει η μπάλα σε αμαρκάρι στο σπέκτη του. Είναι το τρίτο φάουλ του Βίλτζερ. Τα φάουλ 5 για την Μπαρσελόνα, 7 για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα 10 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Σολοθάμπαλ. Πάντα Σολοθάμπαλ. Σιμπίλιο. Κλείνουν τους διαδρόμους οι παίκτες του Άρη. Μακδόουελ. Θα νικήσει το Σούμποντιτς και το Βίλτζερ. 66-63. Γιαννάκης. Σούμποντιτς. Βίλτζερ. Θα κλέψει ο Σιμπίλιο αλλά κάνει βήματα. Ντάμπλτριπ μάλλον η μπάλα ξανά για τον Άρη. Ενώ ο Ιωαννίδης επαναφέρει τον Φιλίππου με γυαλιά όπως βλέπετε και όχι με φακούς επαφής στη θέση του Ρωμανίδη. Γιαννάκης, Σούμποντιτς, Γκάλης. Θα νικήσει όλους τους Ισπανούς. 66-65 μειώνει. Έπι. Τέταρτο φάουλ από τον Φιλίππου και δύο βολές για τον Χουάν Αντώνιο σαν επιφάνειο. Εξήντα εφτά, εξήντα πέντε.
Και μια βολή ακόμα για τον Σαν Επιφάνιο. 68-65. Ο Βίλτζερ για τον Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης. Φιλίππου, Σουμποντίτς. Στους για τρεις πόντους από το Ιουγκοσλάβο δεν πιάνει ούτε Στεφάνη. Σολοθάμπαλ Σαν Επιφάνιο. Rebound ο Βίλτζερ. Γκάλης. Σε φεύγει το Σιμπίλιο. Κοντρολάρει την μπάλα. Ατομική προσπάθεια και φάουλ του Σιμπίλιο στον Σούμποντις που είχε πάει στο επιθετικό rebound. Δεύτερο φάουλ του Σιμπίλιο, έκτο ομαδικό για την Μπαρσελόνα στο δεύτερο ημίχρονο, η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Βίλτζερ, Γιαννάκης, Φιλίππου, Γκάλης, Βίλτζερ. Ένα δύσκολο καλάθι από τον Καναδό, 68-67. Ένα Γκρέγ Βίλτζερ, 11 πόντι. Σολοθάμπαλ. Χιμένες. Σιμπίλιο ξεφεύγει από τον Σούμποντιτς. Ο Γιαννάκης κάνει φάουλ στο Σιμπίλιο. Πρέπει να είναι το τρίτο του φάουλ. Το τέταρτο φάουλ του Γιαννάκη. Τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς απομένουν ακόμα 8 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. 4 ο Φιλίππου, 4 ο Γιαννάκης, 3 ο Γκάλης, 3 ο Βίλτζερ. Ο Ιωαννίδης σηκώνει το δοξάκι. Ο Σιμπίλιο στις βολές. 69-67, ακόμα μια βολή. Ο 67. Ο Βίλτζερ για τον Γιαννάκη και τώρα Γκάλης. Γιαννάκης. Βίλτζερ. Σούμποντις. Κλείνεται, θα βρει επιτέλους το στόχο, 70-69, νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο καλάθι, το δεύτερο καλάθι του Σούμποντιτς. Ακόμα 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Σολοθάμπαλ για τον Χιμένες. Και πάλι σολοθάμπαλ. Ανόητο φάουλ από τον Βίλτζερ εκεί χωρίς κανένα λόγο. Είναι το τέταρτο του Καναδού. Τρεις παίκτες του Άρη με 4 φάουλ. Βίλτζερ, Γιαννάκης και Φιλίππου. Οι τρεις καλύτεροι αμυντικοί λοιπόν έχουν από 4 φάουλ και ο Σολοθάμπαλ δικαίωμα για μία σημεία βολή. Η μπάλα για τον Άρη, ο Σούμποντιτς στον Γιαννάκη. Σούμποντιτς, Φιλίππου, δεν θα τα καταφέρει ο Σολοθάμπαλ γρήγορα στην αντεπίθεση, Σιμπίλιο, βήμα, όχι, όχι τελικά δεν έκανε βήματα, Σαν Επιφάνιο, το σούτ ακάλυπτος, τελικά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Μακντάουελ, 72-69. Να ο Ευγένιος Μακντάουελ και τώρα ο Γκάλης με την μπάλα, ακόμα 7 λεπτά. Πάνω στον Νίκο Γκάλη από τον Juan Antonio Σαν Επιφάνιο. Να ο Γκάλης εδώ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Σαν Επιφάνιο. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για δύο βολές. 7 ομαδικά φάουλ η Μπαρσελόνα στο δεύτερο ημίχρονο. 10 ο Άρης. Ο Άρης επιμένει, 16-24 δίποντα ο Γκάλης, 2-2 ελεύθερες βολές. 72-71.
Ολοθάμπαλ. Σιμπίλιο. Σαν επιφάνειο. Η μπάλα έξω για τους Ισπανούς που έχουν 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεση. Σολοθάμπαλ. Έπι. Για τον Μακδόουελ. Θα νικήσει τον Βίλτζορ. 74-71. Γκάλης. Σούμποντιτς. Πλησιάζει στο καλάθι. Δεν είναι σε καλή μέρα. Θα κλέψει όμως ο Γκάλης εκεί σαν απομηχανής θεός. 74-73. Ακόμα 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Να ο Νίκος Γκάλης. Μεγάλη μορφή του αγώνα. Μια μεγάλη βραδιά εδώ στην πρωτεύουσα της Καταλούνιας. Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ. Το σούτ απ' έξω. 76-73. Συνεχώς το σκορ από τους 3 πόντους στον 1. Ο Φιλίππου δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Οι Ισπανοί έχουν δικαίωμα για νέα επίθεση. 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Σολοθάμπαλ. Σολοθάμπαλ πάντα. Χιμένεθ. Καλάθι. 78-73. Ακόμα 5,5 λεπτά. Να ο Χιμένεθ. Γιαννάκης. Συγχρεμία θέλει τώρα. Όχι διασύνες. Φάουλ από το Σολοθάμπαλ. Είναι το τέταρτο του Ισπανού playmaker. Να εδώ ο Ιγνάθιος Σολοθάμπαλ. Δημιουργείται πρόβλημα τώρα και για τον Ρενέσες. Έχει με 4 φάουλ τον Όρις. Με 4 τον Σολοθάμπαλ. Συν μία βολή για τον Γιαννάκη. 78-74. Σολοθάμπαλ. Σολοθάμπαλ. Παρκάρει εκεί προσεκτικά ο Γκάλης. Σιμπίλιο. Έπι. Το σούτ υπό την πίεση του Γιαννάκη, 80-75. Γιαννάκης, ακόμα 5 λεπτά. Γκάλης. Τρυφογυρίζει και παίρνει φάουλ από τον Χιμένεθ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Νίκο Γκάλη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Χιμένεθ, τον βλέπουμε εδώ. Τέσσερα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Άρης συνεχίζει να παλεύει το μάτς και προηγηθεί με 10 πόντους. Τώρα βρίσκεται 3 πόντους πίσω. 80-77. Ο Σολοθάμπαλ για την Μπαρτσελόνα. Χιμένεθ. Σολοθάμπαλ. Σαν επιφάνειο. Rebound ο Γκάλης. Κοντρολάρει αργά αργά. Γιαννάκης. Διώχνει ο Σιμπίλιο μπροστά από τον Σούμποντιτς. Ο Άρης έχει 17 δευτερόλεπτα για να πάει μέχρι το καλάθι. Σούμποντιτς, Γιαννάκης. Γκάλης. Δύσκολο σουτ και 80-79, λες και παίζει μόνος του, δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Ακόμα 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Σολοθάμπαλ. Μακδόουελ έξω στον Σολοθάμπαλ. Σαν επιφάνειο, rebound ο Γκάλης.
Να η ευκαιρία για τον Άρη να περάσει ξανά μπροστά. Ο Γκάλης για τον Σούμποντις. Δεν έχει ψυχή ο Γιουγκοσλάβος. Πατάει έξω, πατάει έξω ο Σιμπίλιο. Δεν βλέπουν τίποτα οι διαιτητές. Σολοθάμπαλ το Σιμπίλιο και τέταρτο φάουλ τον Γκάλη. Με τέτοια διαιτησία πάταγε έξω ο Σιμπίλιο. Ο Ιωαννίδης πρέπει να βγάλει τον Σούμποντις και να ξαναβάλει τον Ρωμανίδη, ο οποίος πήγε πολύ καλά στο πρώτο μέρος. Έχω την εντύπωση ότι ο Γιουγκοσλάβος είναι μόνο για το Palette Sport και για τους αγώνες του πρωταθλήματος. Τέσσερα φάουλ, 3 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το σκορ είναι 80-79 για την Μπαρτσελόνα. 41 πόντι ο Γκάλης, 22 ο Νόρις, 16 ο Σιμπίλιο, 14 ο Μακτάουελ. Σουτ του Σαν Επιφάνιο, 11 rebound ο Wilder, 9 ο Norris, 9 ο McDowell και 6 ο Φιλίππου. Σολοθάμπαλ στις βολές, έχει μία συν μία, πρέπει να ευστοχίσει την πρώτη για να κάνει και τη δεύτερη. 81-79. Έξι πόντι, δύο ασίστ από τον Ιγνάθιο Σολοθάμπαλ. Και 82-79, 3 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα από το τέλος. Γκάλης με την μπάλα, φάουλ από τον Σαν Επιφάνιο, δεν μετράει το καλάθι. Μία συν μία βολή για τον Νίκο Γκάλη και τρίτο φάουλ του Σαν Επιφάνιο. Ξανά εδώ η φάση. Στο μεταξύ έχει γυρίσει τον αγώνα ο Νόρις στη θέση του Σιμπίλιο. Λάνθας ο Σογκάλης, 82-80, έχει 6 στις 6 ελεύθερες βολές, 42 πόντους. Το 82-81, 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα ακόμα. Σολοθάμπαλ, Σιμπίλιο. Νόρις, Σιμπίλιο. Ο Φιλίππου βγάζει την μπάλα μπροστά από τον Χιμένεθ, αλλά κάνει το πέμπτο φάουλ. Θα φύγει από τον αγώνα. Ο Χιμένεθ αποκτά δικαίωμα για μία συν μία βολή. Για να ξαναδούμε τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι οι διαιτητές επινόησαν αυτό το φάουλ, η στατική του Φιλίππου, 9 πόντι, 6 rebound, μία τάπα, 5 φάουλ. Μία συν μία βολή για τον Χιμένεθ. Rebound ο Γιαννάκης, 3 λεπτά ακόμα. Γκάλης κοντρολάρει αργά-αργά. Γιαννάκης, ούτε για 3 πόντους. Rebound ο Χιμένεθ και Σολοθάμπαλ. Ακόμα 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Σιμπίλιο, Σολοθάμπαλ. Χιμένεθ, Σαν Επιφάνιο. 84-81. Ακόμα 2,5 λεπτά. Ο Γκάλης
Με την μπάλα αργά-αργά. Ατομική προσπάθεια, rebound εκείνες. Σολο φάμπαλ. Σαν επιφάνειο 86-81. Ακόμα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Στους διατρείς πόντους 86-84. Ακόμα ο Άρης ελπίζει, 2 λεπτά. Να ο Σολο φάμπαλ. Με την μπάλα. Πάντα Σολο φάμπαλ. Σιμπίλιο. Σαν επιφάνειο. Σολο φάμπαλ χάνουν την μπάλα. Ισπανία από κακή συνεννόηση. 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι του Άρη. Και το σκορ 86-84. Γκάλης. Πάντα Γκάλης. Σουμποτίτσου για τρεις πόντους. Ναι, ο Γιουγκοσλάβος. Στην κρίσιμη στιγμή 86-87. Ακόμα 1-25. Σολο φάμπαλ. Σαν επιφάνειο. Σιμπίλιο. Σολο φάμπαλ για τον Χιμένεφ. Επιθετικό φάουλ και κερδίζει ο Γιαννάκης. Δεν σφυρίζουν διαιτές. Ήταν επιθετικός στον Λιπυρίδη. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Και πάλι Γκάλης. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα. 1 λεπτό ακριβώς. Ο Άρης μπροστά ένα πόντο και έχει και την μπάλα. Είναι πια το φαβορί. Αν πετύχει αυτό το καλάθι, η νίκη είναι σχεδόν δική του. 9 δευτερόλεπτα. 8. Ο Γκάλης κρατάει την μπάλα. 7. 6. Και φάουλ του σαν επιφάνειο πάνω στον Νίκο Γκάλη. Φάουλ του σαν επιφάνειο στον Νίκο Γκάλη. Διαμαρτύρονται οι Ισπανοί. 45 δευτερόλεπτα. Και ο Άρης θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Δεν θα σουτάρουν τώρα. Ξανά η φάση. Απλώνει το πόδι. Κοιτάξτε το πόδι του σαν επιφάνειο που έχει χωθεί μέσα στα πόδια του Γκάλη. Κλασική περίπτωση φάουλ και ας λέει ό,τι θέλει ο σαν επιφάνειο. Ο Σιχ είχε την ψυχή σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Θα καταλογίσει το φάουλ. Να εδώ ο Πολωνός. Ευτυχώς που το σφύριγμα ήταν δικό του, γιατί ο Φιλανδός μπορεί να έδινε και επιθετικό. Ο Ιωαννίδης δίνει τις τελευταίες συμβουλές. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. 86-87 το σκορ. Υπέρ του Άρη, ο οποίος έχει και την μπάλα. Ο Γκάλης έχει 43 πόντους. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς. Να το άλλο στρατόπεδο, ο Ρενέσες. Και ξανά το τελευταίο τρίποντο του Σούμποντιτς. Ο Ιουγκοσλάβος που με αυτό το καλάθι δικαίωσε τον Ιωαννίδη, ο οποίος τον άφησε μέσα στον αγώνα. 4 τρίποντα η Μπαρτσελόνα, 4 ο Άρης. Αν ο Άρης τα καταφέρει, θα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του και μια από τις μεγάλες νίκες του ελληνικού μπάσκετ. Και βέβαια θα έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να φτάσει στους 4 του κυπέλλου πρωταθλητριών τον Απρίλιο στο Βέλγιο. Ο Σούμποντιτς για τον Γιαννάκη. Αυτός κοντρολάρει την μπάλα. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης, τον Γκάλη. 35 δευτερόλεπτα. 34, 33, 32, 15 ακόμα μπορεί να την κρατήσει ο Άρης η μπάλα. 13, 12, Γκάλης. Ελευθερώνεται το σούτ από κοντά και καλάθι. 86-89, ακόμα 20 δευτερόλεπτα. Οι Ισπανοί ελπίζουν μόνο σε τρίποντο. Ελπίζουν μόνο σε τρίποντο. 13, 12, 11. Και φάουλ από τον Λιπυρίδη. Το μόνο που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Άρη είναι μην κάνουν εσκεμμένο φάουλ. Μην κάνουν εσκεμμένο φάουλ. Αυτό θα είναι έγκλημα. Γιατί θα πάρουν δύο βολές οι Ισπανοί και θα ξαναπάρουν την μπάλα. Και οι διαιτητές δεν το θέλουν πολύ. Επηρεασμένοι από το περιβάλλον, επηρεασμένοι από το όνομα του αντιπάλου, να δώσουν ένα τέτοιο σφύριγμα. Ξανά ο λόγος στον Ιωαννίδη. Η νίκη απέχει πια μια αναπνοή. 86-89 για τον Άρη και 11 δευτερόλεπτα ακόμα.
Να ο Γκάλης, η μεγάλη μορφή. Στο τελευταίο του καλάθι. Παρά την προσπάθεια του Νόρις, ο μεγάλος Γκάλης, 45 πόντους μέσα στην Βαρκελόνη, έχει βουβάνει το Παλαού Μπλαουγκράνα. Οι παίκτες του Άρη πρέπει να προσέξουν, να μαρκάρουν καλά στο τρίποντο. Και αν οι Ισπανοί φτάσουν κάτω από το καλάθι, να μείνουν ακίνητοι. Να μην υπάρξει περίπτωση καλάθι και φάουλ για να γίνουν οι τρεις πόντοι. Κινδυνεύουν μόνο από το τρίποντο. Ο Σιπίλιο στο πλάγιο, σολοθάμπαλ. Πιέζει ο Γκάλης εκεί. Σιπίλιο, βγαίνει ο Σούμποντιτς, το σούτ. Ο φάουλ! Φάουλ από τον Σούμποντιτς δίνει. Ο Φιλανδός έχει τρεις βολές λοιπόν ο Σιπίλιο, πρέπει να τις βάλει και τις τρεις για να έχουμε ισοπαλία. Οπότε θα ακολουθήσει παράταση. Εάν βέβαια ο Άρης, για να ξαναδούμε την πάση. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Κι αν υπάρχει φάουλ είναι μετά το σουτ. Κι αν υπάρχει φάουλ είναι μετά το σουτ. Όχι, είναι αδικία. Για να δούμε. Πρέπει να ευστοχίσει ο Σιμπίλιο και στις τρεις. Βάζει την πρώτη. Μπαρτσελόνα κρέμεται από τα χέρια του Σιμπίλιο. Η δεύτερη. Out! Out! 87-89. Τώρα θα στοχίσει επίτηδες ο Σιμπίλιο οπωσδήποτε, δεν έχει άλλη επιλογή. Η μάχη θα γίνει στο rebound. Θα στοχίσει επίτηδες ο Σιμπίλιο. Όχι, προτίμησε να βάλει το καλάθι, δεν το ήθελε. 88-89. Ο Γουίλτζερ στο Γκάλι. Αυτός κρατάει την μπάλα, όχι τρίπλα. Και φάουλ του Νόρις, 2 δευτερόλεπτα. Η νίκη είναι του Άρη. Ο Άρης εδώ μέσα στη Βαρκελόνη συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του Ευρωμπάσκετ. Άξιος πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ, κερδίζει την Μπαρτσελόνα μέσα στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Ήρθε με την κρυφή ελπίδα, δεν το έλεγε κανείς. Θα παίξουμε λέει και ό,τι βγει. Και αν βρούμε την ευκαιρία, γιατί όχι. Και να η ευκαιρία. Ο Άρης μισή αναπνοή από το θρίαμβο. 88-89. 2 δευτερόλεπτα ακόμα και η μπάλα δική του. Ο Ιωαννίδης τον βλέπετε εδώ, τους λέει τι πρέπει να κάνουν, πώς να δώσουν την μπάλα για να μην υπάρξει περίπτωση να την κλέψουν οι Ισπανοί. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα. Στο πλάγιο θα είναι ο Δοξάκης. Δίνει στον Γουίλτσερ. Έκδοσε φάουλο Ζιχ, φάουλο Ζιχ στο Σούμποντιτς, αν είναι δυνατόν. Είναι κλοπή, είναι κλοπή, όχι, αν είναι δυνατόν είναι κλοπή. Στην μία βολή λοιπόν για τους Ισπανούς. Ή όχι. Όχι βέβαια η μπάλα. Όχι ευτυχώς η μπάλα είναι για τους Ισπανούς βέβαια. Ήταν κάτω από την μπάλα ο Άρης. Δεν έχουν δικαίωμα για βολές οι Ισπανοί. Δεν έχουν δικαίωμα. Αλλά έχουν 2 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να επινοήσουν οι διαιτητές. Δεν
Βέβαια η ισπανική τηλεόραση δεν μας ξανάδειξε τη φάση, να δούμε αν και πώς έκανε το φάουλ αυτό ο Σούμποτιτς. Θα προσπαθήσουν με μια μακρινή παλιά οι παίκτες της Μπαρσελόνα να πλησιάσουν στο καλάθι. Πράγματι ο Σολοφάμπα λεπτός γηπέδου για τον Σιμπίνιο. Ο χρόνος δεν κύλησε καθόλου. Για να δούμε τώρα τι άλλο θα γίνει. Θα δώσουν κι άλλο φάουλ. Είναι για να γελάει κανείς καμιά φορά με τους διαιτητές. Η μπάλα φτάνει στον Γκάλι, αυτός την κρατάει. Καλά, εντάξει, θα την πάρουν από εκεί. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Άρης είναι νικητής 88-89. Πραγματικός τρίαμβος, πραγματικό κατόρθωμα μέσα στη Βαρκελόνη. Νίκησε την περίφημη Μπαρσελόνα. Έχει δύο νίκες σε τριάριβους αγώνες και είναι πια φαβορή για την πρόκρισή του στους τέσσερις των τελικών του κυπέλλου ποδοαθλητριών. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, παρακολουθήσατε, ζήσατε μάλλον μια από τις μεγάλες βραδιές του ελληνικού μπάσκετ. Ο Άρης, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, αποδεικνύεται άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ, άξιος συνεχιστής του κατορθώματος του καλοκαιριού της εθνικής ομάδας. Να ο μεγάλος της βραδιάς, ο Νίκος Γκάλης, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι,